επανήλθατε στη ζωντανή κάλυψη του πολύ αναμενόμενου αγώνα. Αν και ελπίζαμε να είναι όλα τέλεια, μια λεπτομέρεια μας τα χαλάει. Ο καιρός. Από τα δελτία καιρού δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε αν θα βρέξει ούτε και από κάποια σύννεφα που έχει ο ίδιος. Γι' αυτό που είμαστε σίγουροι είναι ότι οι δύο ομάδες, ανεξαρτήτως καιρού, θα κοιτάξουν να προσφέρουν καλό θέαμα. Και ας ελπίσουμε και πολλά γκολ. Ένα σπουδαίο γήπεδο που δίνει μεγάλη έγκλη στους αγώνες που φιλοξενεί. Το παιχνίδι ξεκίνησε και προμηνύεται συναρπαστικό. Κριστιάνο Ρονάλντο επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Με μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Πάει παράλληλα να προσπαθήσει με το κεφάλι. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του ήρθε κουτί. Η Manchester United, παρότι είχε πολλούς παίκτες μέσα στην περιοχή, τελικά δεν έκανε τίποτα το αξιόλογο. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Σίλβα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ποκμπά. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμού. Μπέρια. Η σέντρα απομακρύνεται από τον αμυντικό και καταλήγει σε κόρνερ. Τη χτυπάει με το κεφάλι. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Σίλβα. Μάξουελ. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Η Manchester United θα ξεπεράσει σχετικά ανώδυνα αυτή τη φάση. Το τάκλιν που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Μπρούνο Κορτέζ. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Μάξουελ. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Θα διώξει την μπάλα. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Θα γεμίσει προς τον άκρη και προσπαθεί να σουτάρει. Την βρήκε την μπάλα, αλλά όχι όπως θα έπρεπε για να τη στείλει στα δίκτυα. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή του εδώ, αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα. Και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς τον παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Θα το καρφώσει, έτοιμος να σουτάρει. Θα ψάξει τον γκολ. Η αμυντική εδώ μάλλον αναρωτήθηκε. Μπέρια. Καλή η κατεβασιά του από τα αριστερά. Έχει την ευκαιρία ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Να μια καλή περίπτωση για σέντρα. Κεφαλιά. Ο goalkeeper λέει όχι εδώ. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός
και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Μπρούνο Φερνάντες προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Μακτόμινεϊ. Μπρούνο Φερνάντες. Μακτόμινεϊ. Σένα. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Σκέτος έλουρος ο τερματοφύλακας. Έσωσε την ομάδα του. Παρότι η εκτέλεση ήταν καλή, ο τερματοφύλακας εδώ έκλειψε την παράσταση με την ωραία επέμβασή του. Η μπάλα θα περάσει τη γραμμή. Βρίσκεται σε θέση offside. Ήταν πολύ προβλέψιμος. Και δεν νομίζω να αρέσει αυτό στον προπονητή του. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Ναι, πέρασε η παλιά. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Μπρούνο Φερνάντες. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Ρόναλντο. Μπρούνο Κορτές κάνει τη μακρινή παλιά. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Νίνο. Δεν θα τα καταφέρει εδώ. Μπερδεύτηκε μάλλον. Αραούχο. Τα δίνει όλα εκεί στο δεξιάκρο. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Όχι. Είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του βοηθού. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Νίνο. Νίνο. Επιχειρεί ένα ηρωικό κατέβασμα. Είναι φάουλ και ο διαιτητής το καταλογίζει. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το ενδιαφέρον. Είναι το τέλος του ημίχρονου. Και μόλις ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο μέρος. Το πρώτο ημίχρονο δεν έβγαλε κάποιο γκολ. Ας ελπίσουμε πως οι παίκτες έχουν κρατήσει τα όμορφα για το δεύτερο. Αλλιώς μπορεί και να αρχίσουμε να χασμουριόμαστε. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Τώρα μια σέντρα. Λοτσάει με δύναμη την μπάλα. Κακό το τελείωμα της φάσης. Αν δεν ήταν τόσο άτσαλος θα το είχε καρφώσει. Η Βάσινγκτον φάνηκε να έχει αδυναμίες εκεί στα άκρα. Όχι βέβαια πως η άμυνά τους ήταν καλύτερη στον άξονα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί σε αυτή τη φάση.
Μπέρια. Πογκμπά. Μπρούνο Κορτές. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Σόουκρος. Νίνο. Κάνει μια δυναμική κούρσα από τα δεξιά. Για να δούμε. Αραούχο. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για σέντρα. Αραούχο αποφασίζει να τη στείλει πίσω. Ράσφο. Μπρούνο Φερνάντες. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σένα. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Νταβίτ Σίλβα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Και θα κάνει το τάκλιν. Με πολύ σωστό timing. Μπράβο. Μπρούνο Φερνάντες. Μακτόμινεϊ. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Ράσφορντ. Ψάχνει τη σιρτή πάσα. Προωθεί την μπάλα. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Και πάλι στάθηκαν άτυχοι εδώ. Πάντως το momentum είναι υπέρ τους τώρα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν. Η Manchester United πραγματικά τους έχει σφυροκοπήσει με συνεχόμενες ευκαιρίες για γκολ. Αναρωτιέμαι βέβαια πότε αυτή η ομάδα θα καταφέρει να γίνει πιο ουσιαστική. Να εξαργυρώσει δηλαδή κάποια ευκαιρία. Μπέρια. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Ευκαιρία. Ράσφορντ! Μέσα! Με τον γκολ που έβαλε βάζει υποψηφιότητα για πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Manchester United ετοιμάζεται για κάποια αλλαγή. Η λευκή ισοπαλία είναι παρελθόν. 1-0 το σκορ. Τώρα κυνηγάνε στο σκορ, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος για να αλλάξουν κάτι. Αν πραγματικά βέβαια το πιστέψουν. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα κάνει τη σέντρα. Καθάρισε ωραία. Μίλνερ. Μίλνερ! Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Ίσως ο προπονητής τους εδώ να πρέπει να τους δώσει οδηγίες ώστε να σουτάρουν πιο συχνά. Και ο προπονητής τους κάνει άλλη μία αλλαγή. Απανωτά. Και να τους λοιπόν κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τα νέα του χρώματα. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Ο επόπτης υποδεικνύει πως ήταν σε θέση offside. Μανουέλ Φερνάντες. Σίλβα. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Την Βάσινγκτον. Εδώ έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Ναι, πράγματι. Κριστιάνο Ρονάλντο προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά
τα έκανε θάλασσα. Νίλμαρ και τη στέλνει προς τα αριστερά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Άσε με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Κάνει την κεφαλιά. Μπράβο του. Κατάφερε να διώξει. Ραφαέλ Βαράν επεμβαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Καταφέρνουν να διώξουν. Η μπάλα είναι εκτός. Η Manchester United θα κάνει άλλη μία αλλαγή τώρα. Ο Μαρσιάλ μπήκε πιστεύω για να δώσει ρυθμό στην ομάδα του. Και τρεξίματα έχει και άρτια τεχνική κατάρτιση. Μπρούνο Κορτέζ έχει κενό χώρο μπροστά του. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Η μόνη εναλλακτική λύση, Χρήστο, θα ήταν να καθόταν απαθής και να τον έβλεπε να σκοράρει. Αλλά σκέψου τι θα άκουγε αν το έκανε αυτό. Και άλλη στημένη μπάλα. Μία από τις πολλές που είδαμε στα τελευταία λεπτά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ραφαέλ Βαράν την διώχνει μακριά. Σένα. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Νίνο. Αυτή τη φορά είναι σε θέση ψηλά. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Νίλμαρ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ευκαιρία ο Ρονάλντο. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Σο ψάχνει τη σιρτή πάσα. Κέρδισαν το πλάγιο. Έγινε η εκτέλεση. Αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε την μπάλα. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Σημαδεύει το κέντρο της άμυνας τώρα. Πιέζουν για άλλο ένα γκολ. Έτσι ώστε να θέσουν τέρμα στα όνειρα των αντιπάλων τους. Κατάφερε και την κράτηση. Είναι σε τέλμα! Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Από τη στιγμή που είσαι πίσω στο σκορ, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να κάνεις συντηρητική τακτική. Θα πρέπει να ρισκάρουν, δεν γίνεται αλλιώς. Γεννάει η ευκαιρία. Κι άλλη ευκαιρία. Σαν να παγώσαν όλοι εδώ για μια στιγμή.
Και να η κεφαλιά. Πολύ καλή απόκριση. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο το κύπερ, αλλά μπράβο του. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο τέρμα. Έχουμε κόρνερ για τη Manchester United. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Μαρσιάλ θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Σίλβα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Είμαστε πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Σε αυτή τη φάση του αγώνα πρέπει να παίξουν πιο επιθετικά. Σένα στέλνει την μπάλα μπροστά. Παγί. Μαρσιάλ. Αποδεικνύουν πόσο ο διαιτητής φυρίζει. Το παιχνίδι τελειώνει και βρίσκονται στη λάθος μεριά του σκορ. Σίγουρα δεν θα αρέσει τον προπονητή αυτή η μετριότατη εμφάνιση. Δεν έλειψε η προσπάθεια, η αφοσίωση, αλλά φαίνεται ότι τους έλειπε αυτό το κάτι σήμερα. Κάποια άλλη μέρα θα είχαν αποσπάσει αποτέλεσμα. Ευχαριστώ τον κύριο Φαναελάκη που ήταν μαζί μας αυτό το απόγευμα. Και εδώ τελείωσε ο χρόνος μας.